Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα θα έπρεπε να είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ουσιαστικά και σε βάθος, χωρίς παροπίδες, ολιστικά, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Για το πώς οφείλουμε να στηρίξουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, όχι μόνο με όρους χρηματοδοτικούς, που είναι η εύκολη κριτική, αλλά με όρους δομικούς. Πώς θα συνδέσουμε την παραγόμενη έρευνα με τις ανάγκες της αγοράς, τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και τις ανάγκες της οικονομίας, μακριά από τον δογματισμό που συνοδεύει σήμερα την ακαδημαϊκή διαδικασία. Πώς θα εξυγχρονίσουμε τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, στις συντριπτικές μεταβολές που επιβάλλει σήμερα ο αυτοματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη. Θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα για το ρόλο της διαβίου μάθησης, για το ρόλο της επανακατάρτισης ως καθοριστικό για τη δίκαιη τεχνολογική μετάβαση και για την καθοριστική συνεισφορά και τον αναγκαίο ρόλο επίσης σε αυτήν τη διαδικασία των ελληνικών πανεπιστημίων. Σήμερα λοιπόν θα έπρεπε να συζητάμε για το πώς θα ενισχύσουμε την εξωστρέφεια των πανεπιστημίων μας, πώς θα δημιουργήσουμε ξενόγλωσσα τμήματα σε αυτά, πώς θα προσελκύσουμε φοιτητές από το εξωτερικό και αντίστοιχα πόρους που θα ενισχύσουν το ελληνικό πανεπιστήμιο πέραν του κρατικού προϋπολογισμού και τελικά πώς θα στηρίξουμε στην πράξη την αυτοτέλεια των ελληνικών πανεπιστημίων απέναντι σε όσους θα θέλουν εξαρτώμενα από την εκάστοτε κυβερνητική μεγαλοψυχία με όρους μικροπολιτικής πλειοδοσίας. Δυστυχώς, ίσως αυτά να είναι τα μόνα τα οποία σήμερα δεν συζητάμε. Και το λέω αυτό γιατί τα τελευταία 5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία στον χώρο της εκπαίδευσης ασχολήθηκε αποκλειστικά με 2 θέματα. Πώς μπαίνει στο πανεπιστήμιο και ποιος φυλάει το πανεπιστήμιο. Ελάχιστη βάση εισαγωγής που παράγει όχι μόνο αδικίες αλλά τελικά και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που αναγκάζονται είτε να φοιτήσουν στα εφιστάμενα είδεν ενεργεία κολέγια στη χώρα μας, είτε στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα. Πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτή η μεγαλειώδης μεταρρύθμιση, όπως τότε παρουσιαζόταν, η οποία θα έλυνε ως διαμαγείας όλα τα προβλήματα του ελληνικού πανεπιστημίου και η οποία τελικά δεν εφαρμόστηκε, με την ανομία σήμερα στα ιδρύματα να καλπάζει και με πολιτικές ευθύνες να υπάρχουν καθαρά για την κατάσταση αυτή. Και πάλι λοιπόν σήμερα δεν κάνουμε την κουβέντα που πρέπει. Ξεκινάω λοιπόν με την δική μας θέση αρχής. Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με ρύθμιση και κανόνες μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι και δεν ήταν ποτέ υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών, δυνητικά κερδοσκοπικών, ανωτατοποιημένων παρατημάτων ξένων πανεπιστημίων. Και αυτή λοιπόν για εμάς είναι μια ουσιώδης διαφορά. Θυμηθήκατε στον 5ο χρόνο της διακυβέρνησής σας ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και αλήθεια, εγώ ρωτάω ειλικρινά, αν ήταν τόσο επιτακτικό, γιατί δεν έγινε το 2019. Υπερθεματίζεται για το επιχείρημα της χαμένης ευκαιρίας. Αλλά η χαμένη ευκαιρία δεν αφορά μόνο τον χρόνο. Οφείλει πρωτίστως να αφορά το αποτέλεσμα αυτού που φέρνουμε. Και όντως, συμφωνώ και εγώ ότι δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία. Η ευκαιρία για ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια που θα συλλειτουργούν με ποιοτικά, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που θα υπόκεινται σε κανόνες και όρους ρύθμισης, που θα εντάσσονται ομαλά σε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα περιγράφει και θα διέπει συνολικά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και θα εγγυάται στοιχειωδώς τους αναγκαίους κανόνες και ίσους όρους ανταγωνισμού. Αλλά και αυτήν την συζήτηση την κάνουμε στρεβλά και ελληματικά. Έλλειμμα πρώτο. Ένα έλλειμμα διαβούλευση. Το 2011 υπόθηκε σωστά και από τον Πάρη τον Κουκουλόπουλο προηγουμένως. Το 2011 το ΠΑΣΟΚ πέρασε νόμο για την παιδεία
με συντριπτικά αυξημένη πλειοψηφία, με 1,5 χρόνο διαβούλευση, με φορείς, με κόμματα, με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με όλους τους εμπλεκόμενους. Δυστυχώς τώρα η επιλογή είναι το ελάχιστο τυπικό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Κανένας διαβουλευτικός θεσμός στη διαμόρφωση του νόμου, ούτε το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ούτε το Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία που ιδρύθηκε με νόμο το 2014. Δεύτερον, περνάτε τον νόμο χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ δεν θα μείνω στην κουβέντα που έγινε χθες, για παράδειγμα, του νομοτεχνικού σκέλους της αντισυνταγματικότητας. Εγώ θα βάλω όμως δύο σοβαρά πολιτικά ζητήματα κατά την προσωπική μου τουλάχιστον άποψη. Πρώτον, ζήτημα. Το Σύνταγμα επιβάλλει αυξημένη συνεννόηση και συνενέσεις. Δηλαδή, σύνθεση απόψεων και θέσεων για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, όπως οφείλει να είναι αυτή, άρα διευρυμένη κοινωνική νομιμοποίηση, άρα πολιτική συνέχεια της μεταρρύθμισης. Ζήτημα δεύτερο. Η συνταγματική αναθεώρηση θα έδινε τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και όχι απλώς παραρτημάτων. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε το εξής οξύμορο εδώ. Ένας μη κερδοσκοπικός ελληνικός οργανισμός, ο οποίος μπορεί για παράδειγμα να επιθυμεί να δωρήσει ή να δαπανίσει πολλά εκατομμύρια για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί δεν αποτελεί παράρτημα πανεπιστημίου του εξωτερικού. Τρίτον, δεν εγγυάστε τον πραγματικά μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ιδρυμάτων αυτών. Συγγνώμη, αλλά φαντ και κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού δεν παράγουν μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Τέταρτον, δεν τα εντάσσετε σε μια ομαλή συλλειτουργία. Τελειώνω σε λίγα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Δεν τα εντάσσετε σε μια ομαλή συλλειτουργία με τα δημόσια πανεπιστήμια όπως προβλέπει η δική μας πρόταση. Δηλαδή, ενιαίο σύστημα εισαγωγής, ενιαίος τρόπος διαμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη για τη διασφάλιση της αποκέντρωσης των ιδρυμάτων, ενιαίος τρόπος καθορισμού των αντικειμένων βάσει των αναγκών της αγοράς και φυσικά ενιαίος ανεξάρτητος φορέας για την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών. Και πέμπτον, δεν κάνετε επαρκώς την κουβέντα για τη στήριξη του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου με την οποία εγώ ξεκίνησα την ομιλία μου. Κλείνω. Ως Πασόκ, λοιπόν, πιστεύουμε πραγματικά ότι η εκπαίδευση είναι ο κατεξοχήν μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας, που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες για ανέλυξη, κοινωνική και οικονομική. Γι' αυτά αγωνιστήκαμε, γι' αυτά νομοθετήσαμε υπό πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Εμείς πιστεύουμε στη χειραφέτηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, τόσο έναντι του ελέγχου του κράτους, όσο και έναντι των νόμων της αγοράς. Εμείς πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι αγαθό και δεν μπορεί να είναι μια στεγνή επιχειρηματική δραστηριότητα. Και εμείς πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση οφείλει να συνηγορεί στον πλουτισμό της γνώσης και της έρευνας και όχι των μετόχων. Αυτή λοιπόν η πίστη καθορίζει τη δική μας στάση σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.